περνάτε, τι κάνετε. Κυριακή Πεσιά. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Όλα καλά. Χάλια, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είναι τα χάλια. Είπε πάντως. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε για ψώνια. Να δούμε τίποτα, να διαλέξουμε κάτι. Σε παρακαλώ, μόλις τελειώσει το live, δεν θα το... Δεν θα μου πει πολύ βίντεο. Ανεβάσω, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, είμαστε Ελλάδα για 2 μέρες μόνο, για σήμερα και για αύριο. Οπότε προσπαθούμε να περνάμε καλά, να σας δίνουμε τη θετική μας ενέργεια. Και να ξέρετε πως η στήριξη σας μετράει πάρα πολύ για μας. Εννοείται πως ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε για να αρέσουμε ή για να προκαλούμε θαυμασμό. Είναι της στιγμής και είναι ό,τι σου βγαίνει εκείνη τη στιγμή, το πως θα φερόσουν και έξω από το παιχνίδι και μέσα. Αλλά και μόνο για τα τόσα μηνύματα που παίρνω προσωπικά εγώ και η Κυριακή, να φανταστώ, συγκινούν πάρα πολύ. Συγκινούν πάρα πολύ και έχω να πω ότι η αγάπη σας μετράει πάρα πολύ για μας. Σας νιώθουμε... μετράει πάρα πολύ η αγάπη σας και να υπενθυμίσουμε ότι ανά 3 εβδομάδες φεύγουν οι παίκτες, φεύγουν 2 παίκτες και φεύγει κάποιος που έχει τις λιγότερες ψήφους, οπότε είναι σημαντικό το να ψηφίζετε. Μην το ξεχνάτε αυτό, δηλαδή δεν είναι κάτι ασήμαντο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειδικά τώρα που ξαναγύρισα είδα πάρα πολλά μηνύματα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαρήκατε πάρα πολύ που επέστρεψα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Βέβαια φυσικά επέστρεψα επειδή εσείς με βοηθήσατε, δεν επέστρεψα μόνη μου. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και εδώ και με τη βοήθεια της την άσκηση. Με τα spy up. Ναι, να σας ευχαριστήσουμε γιατί γύρισε η Κυριακή μας και κάναμε και εμείς ό,τι μπορούσαμε. Έκανα και εγώ spy up. Συνέχεια spy up, spy up. Για να γυρίσει η Κυριακή. Λοιπόν, θέλουμε να σας πούμε ότι εύχομαι σε όλους αυτούς που κατακρίνουν και σχολιάζουν άσχημα, τους εύχομαι τα καλύτερα. Αλήθεια το λέω. Τους εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσωπικά για μένα μάλλον θα έχουν κάποιο θέμα στη ζωή τους ή κάποιο πρόβλημα στη ζωή τους, το οποίο μπορεί να μην μπορούν να το λύσουν με κάποιο τρόπο ή να μην τους πηγαίνουν τόσο καλά τα πράγματα όσο θέλουν να τους πάνε, και προκαλώντας τον άλλον μείωση με κάτι στο τι θα πούνε, στο πώς θα το πούν, στο τι θα κάνουν και πώς θα το χειριστούν, πιστεύοντας πως ο άλλος θα κλάψει, θα στεναχωρηθεί. Δεν χρειάζεται, παιδιά. Εγώ σας εύχομαι γαλήνη στη ψυχή. Εύχομαι ο Θεός να είναι πάντα δίπλα σας, πάντα δίπλα στις οικογένειές σας, να σας προσέχει, γιατί η ζωή είναι τόσο μικρή και εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα τίποτα. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, σήμερα είμαστε πάνω και αύριο μπορούμε να πέσουμε τόσο κάτω που να πιάσουμε τόσο πάτο που να πούμε πώς έφτασα σε τέτοιο πάτο. Οπότε όσο πιο ταπεινός τόσο το καλύτερο. Οπότε αλήθεια σε όλους αυτούς που μας κράζουν, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι να ηρεμήσουν και οι ψυχές τους να γαλινέψουν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά μπορεί να έχουν κάτι σοβαρό ή μπορεί... Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σε αυτούς που σχολιάζουν. Με το να σχολιάζετε αρνητικά νιώθετε κάποια ευχαρίστηση?
να πω ότι ναι. Νιώθει καλύτερα με απλά... τον εαυτό σας. Ναι, μπορεί να νιώθουν καλύτερα, γιατί αυτό που είπα, ότι χωρίς να σας προσβάλλω, ότι μπορεί πραγματικά να έχετε κάποιο πρόβλημα. Όχι κάποιο θέμα ή πρόβλημα ή είστε τρελοί. Μπορεί να μην είναι όλα καλά και ρόδινα στη ζωή σας. Και να έχετε δει, να έχετε παρακολουθήσει 2-3 φορές αυτό το reality και να έχετε βγάλει κάποια συμπεράσματα δικά σας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά η κάθε γνώμη είναι δεικτή, απλά να μην βγάζει και να μην υπερβαίνει τα όρια, πιστεύω. Εύχομαι όλοι σας να είστε καλά, πραγματικά, και εύχομαι σε όλους εσάς να βρείτε αυτό που πραγματικά θέλετε και αυτό που πραγματικά αποθείτε. Και πιστέψτε με, όσο δεν θα κράζετε, θα σας έρθουν πράγματα τα οποία δεν θα τα περιμένετε. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να είσαι άνθρωπος και να εκτιμάς τον συνάνθρωπό σου και αυτόν που έχεις δίπλα σου. Είμαστε με την Κυριακή, σας αγαπάμε πολύ και ευχόμαστε πραγματικά ό,τι καλύτερο για σας. Ευχαριστούμε όλους, και αυτούς που σχολιάζουν θετικά και αυτούς που σχολιάζουν αρνητικά. Σας αγαπάμε όλους, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε καλοί άνθρωποι. Φιλάκια! Φιλάκια! Φιλάκια πολλά, να περνάτε ωραία!